Νομίζω ότι ήρθες με άδεια χέρια. Πρέπει να φέρεις τουλάχιστον ένα κουβαλέγκο εδώ. Σου συζητάμε, να οργανωνόμαστε, να κάνουμε. Να το προμοτάρουμε. Στις κατασκευές έπρεπε να φέρω, βοηθήσει λίγο καθένας. Λίγο, κάτι τι, να ετοιμαστούμε για τις 15. Είσαστε έτοιμοι εσείς? Ναι, ναι. Σε ποιο κομμάτι? Γενικά, ψυχολογικά θέλω να ξεκινήσουμε. Να μου πεις τα θέματά σου, Ελένη. Όλα καλά? Ναι, ψυχολογικά. Άγχος έχουμε? Όχι. Κοίταξε, εμείς την περιμένουμε αυτή τη γιορτή. Γιατί γιορτή μπορώ να τη δω? Μια γιορτή. Μιας ωραίας παρέας ανθρώπων, μιας μεγάλης ομάδας που έχουν βρει, στο δικό μου το μυαλό πάντα σε έχω, μια εναλλακτική προσέγγιση να δούμε όλα τα πράγματα στη ζωή. Αυτό. Τώρα θα δούμε τις πόλεις. Το πώς μπορούμε να ζήσουμε την καθημερινότητά μας μέσα σε μια κοινότητα που στην προκειμένη περίπτωση είναι πόλη. Η πόλη μας, το χωριό μας, η γειτονιά μας. Και τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει, πώς το δουλεύετε μέσα στο μυαλό σας όλο αυτό το ταξίδι? Ταξίδι. Ωραίο, και όντως είναι το τίτλο, είναι «Ταξιδεύοντας σε έξυπνες πόλεις του κόσμου». Η κορυφή πόθη του καθενός βγαίνει σε αυτό το καναπέ, Ελένη, να τα λέμε αυτά. Θα έχουμε πολλά, δηλαδή θέλουμε να πιάσουμε, να μείνει ευχαριστημένος κάθε έξυπνος πολίτης αυτής της πόλης. Να μείνει ευχαριστημένος. Ναι. Από 2 χρονών μέχρι όσο. Και για αυτό το λόγο, εντάξει, και για μικρές ηλικίες έχουμε παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις ταξιδιών και μέση play με πλαστελίνη, με νερό, παιχνίδια με νερό, παιχνίδια με άμμο και κατασκευές απλές ταξιδιάρικες, έτσι λίγο ταξιδιάρικη έμπνευση να πάρουν τα παιδιά φεύγοντας. Πολλά παιχνίδια να το διασκεδάσουν. Η σκέψη αρχική ποια ήτανε, τι ήθελες να κάνεις, να βγεις στον κόσμο και να του πεις τι? Ναι. Η θέση του εκπαιδευτικού είναι καθαρά πολιτική. Όχι κομματική. Τι είναι? Ναι, καλά, όχι κομματική. Τώρα μιλάμε για πόλη, για έξυπνη πόλη, για θέσεις πολιτικές, όχι κομματικές. Θα νομίζει κανείς ότι έχουμε κάνει. Όχι, θα ζούμε ένα ντεζαβού ή τηλεφωνήσουμε. Τι είναι αυτή η υποψήφια, πού κατεβαίνει? Όχι, όχι, όχι. Είσαι εκπαιδευτική, δεν πρέπει ποτέ να είναι υποψήφιοι σε εκλογές. Είσαι κάθετη σε αυτό. Είναι κάθετη σε αυτό, είναι υποκριτικό. Αλλά όμως είναι τόσο βαθιά πολιτική θέση που. Σαφώς. Πρέπει να δίνεις με ένα ωραίο τρόπο, παιχνιδιάρικο, γιατί για μένα εντάξει το παιχνίδι είναι και η έμπνευση είναι κινητήριες δυνάμεις μάθησης. Πρέπει να δίνεις στον κόσμο το τι συμβαίνει, πώς μπορείς να συμμετέχεις σε αυτό, πώς μπορείς να δημιουργήσεις αυτό, με το δικό σου διαφορετικό, εναλλακτικό, όπως ανέφερες, τρόπο. Και αυτή είναι η έννοια το φεστιβάλ. Δηλαδή θέλουμε να ενημερώσουμε τι είναι οι έξυπνες πόλεις. Και οι έξυπνες πόλεις δεν είναι μονάχα για τους ενήλικες. Ναι. Έξυπνες πόλεις κυρίως είναι για τους αυριανούς smart πολίτες. Citizens. Ναι. Και όταν λέμε, ας πούμε, έξυπνη πόλη, εσύ πώς το έχεις τοποθετήσει αυτό στο μυαλό σου? Τι περιλαμβάνει από κάτω? Τι προσδιορίζει μια πόλη ως έξυπνη? Καταρχάς, μέσα σε 30 χρόνια το 60% των ανθρώπων θα ζουν σε πόλεις. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αναγκαστικά οι πόλεις πρέπει να μεταμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέξουν αύξηση πληθυσμού, ανάγκες μεταφοράς, ανάγκες που θα μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια. Γενικά οι ανάγκες αλλάζουν τις πόλεις. Mm-hmm. Και μια πόλη που έχει δημιουργηθεί πριν από 150, 150, 200 χρόνια, πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές. Ο όρος έξυπνες πόλεις περιλαμβάνει τεχνολογία, γιατί θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι ένα πάρα πολύ καλό μέσο για να βοηθήσει όλη αυτή την προσαρμογή στις αλλαγές και να βοηθήσει καλύτερη ποιότητα ζωής και να βοηθήσει να υπάρχει βιωσιμότητα, γιατί και το περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές αλλαγές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σε μια πόλη και να. Α, ο μεγάλος κίνδυνος των έξυπνων πόλεων είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα του αέρα. Mm-hmm. Σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από όσα. Το κάπνισμα ή. Mm-hmm. Ατυχήματα οδικά. Mm. Οπότε, όταν μιλάμε για έξυπνες πόλεις, μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για καλύτερη ποιότητα ζωής, μιλάμε για συμμετοχή των πολιτών, μιλάμε για βιώσιμες πόλεις περιβαλλοντικά. Αντιλαμβάνομαι ότι η ζωή μας μέσα στην πόλη δεν αφορά σίγουρα μόνο την στέγασή μας ή τη μεταφορά μας, αφορά όλο μας το 24ωρο. Την ποιότητα της ζωής μας, τη συμμετοχικότητά μας, όπως αναφέρεις, που είναι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε θα το έχουμε μέσα μας καλλιεργημένο, όχι μόνο όσοι ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά από τη γειτονιά μας, την οικογένειά μας, τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Όλο, από το μικρότερο πυρήνα μέχρι το μεγαλύτερο κομμάτι.
Τι άλλο σημαίνει η καθημερινότητα? Σημαίνει και η αλληλεπίδραση με τους άλλους. Σημαίνει και η κοινωνική μου δραστηριότητα. Μπράβο. Τα πολιτιστικά μου ερεθίσματα. Τουλάχιστον αυτά μπορεί να κατεβάσει το δικό μου το μυαλό. Ακριβώς. Και μπαίνουν όλα αυτά μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Υπάρχουν τρία είδη έξυπνων πόλεων. Κινούμαστε προς το μεγαλύτερο αριθμό. Ξεκινήσαμε ως 1-0, που η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, δηλαδή μια εταιρεία τεχνολογίας προσφέρει τεχνολογικές λύσεις, τις πουλάει στο Δήμο και ο Δήμος τις εφαρμόζει, όπως έχει γίνει στην περίπτωση του Ηρακλείου. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε μικρή κλίμακα. Το Ηράκλειο προσπαθεί να είναι έξυπνη πόλη και το κάνει έτσι, σε φάση 1-0. Η επόμενη φάση 2-0 είναι συνεργασία όλο και περισσότερων ιδιωτικών φορέων με τοπική αυτοδιοίκηση. Και το καλύτερο, όσο προχωράμε και το βλέπουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με τις έξυπνες πόλεις παγκοσμίως, είναι η συμμετοχή των πολιτών. Μιλάμε για 3-0, χαρακτηριστικό παράδειγμα Βαρκελόνη, που όλα ξεκινούν από την παιδεία των πολιτών και το πώς συμμετέχουν. Υπάρχουν πλατφόρμες που συμμετέχουν, εισακούγονται, απαντώνται όλα τα ερωτήματά τους και λύσεις που προτείνουν εφαρμόζονται. Δημοκρατικό μου ακούγεται αυτό. Και μεταδημοκρατικό, μη σου πω, με την έννοια ότι υπάρχει πάσα από τοπική αυτοδιοίκηση σε πολίτες και από πολίτες σε τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως να μελετήσουμε καλά αυτή την κουβέντα που την κάνουμε πριν τις εκλογές. Τέλος πάντων. Και παραλαμβάνω, Ελένη δεν είναι υποψήφια. Όχι. Και ποτέ δεν θα είμαι. Πολύ λέω, το δηλώνω. Μιλές ποτέ. Όχι, όχι. Ποτέ. Είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού να μην είναι υποκρισία. Να μην εμπλέκεται σε όλο αυτό. Όχι, όχι. Ελένη. Το κομμάτι των πολιτών που έρχονται να διαδράσουν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρκεί να πω εγώ τη γνώμη μου, είναι αποτελεσματικό και ωφέλιμο απλά να βγω και να πω σε αυτή την πλατφόρμα επικοινωνίας και συνύπαρξη με τους υπόλοιπους που μπορεί να είναι ένα social media, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ένα blog, ένα site, ένα οτιδήποτε. Να βγω απλά και να εκφράσω το θυμό μου, να βγω και απλά να εκφράσω το παράπονό μου ή πρέπει να κουβαλάω και μια αντιθετική προσφορά μαζί μου? Δεν θέλω αυτό, αγαπητή κυρία Γαριφαλάκη, αλλά θα ήθελα στη θέση αυτό να αντιπροτείνω. Έχουμε συνηθίσει, αυτή είναι μια μίζερη λίγο αντιμετώπιση, έχουμε συνηθίσει να παραπονιόμαστε, λες και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η μαμά και ο μπαμπάς μας. Δηλαδή δεν είναι να αντιδρούμε σαν ενήλικες, σαν πολίτες είμαστε λίγο παιδιά. Δεν αντιδρούμε σαν ενήλικες. Είμαστε ελεύθεροι, Ελένη, εντελώς. Τουλάχιστον δεν βλέπουμε πιο ξεκάθαρα το δικό μας μερίδιο ευθύνης και τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε σε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις. Φέτος, με ομάδα ενηλίκων, γιατί δεν ήρθε μπρόεκυψε έτσι από το πουθενά, φέτος με ομάδα ενηλίκων δουλέψαμε όλο αυτό το θέμα έξυπνες πόλεις και μπορεί, απλά δεν γνωρίζω, δεν έχω καθαρή εικόνα για το τι γίνεται σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε η πρώτη πόλη του Ηρακλείου που έχει ομάδα επιμόρφωσης πάνω σε έξυπνες πόλεις, σε απλούς πολίτες. Είναι ένα living lab, έτσι λέγονται παγκοσμίως. Οι ομάδες ανθρώπων που ασχολούνται με τις έξυπνες πόλεις και προτείνουν λύσεις, αλλά προτείνουν λύσεις όπως το ανέφερες, λέγονται living labs. Νομίζω ότι στο Ηράκλειο. Αυτό οργανώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Θα μιλήσω τη δικιά μας εμπειρία. Ξεκινήσαμε λίγο ψάχνοντας την ταυτότητά μας και καταλήγουμε να είμαστε μια ομάδα που έχει ενημερωθεί για το τι είναι η έξυπνη πόλη. Ξεφύγαμε λίγο από αυτή τη διαδικασία. Γκρινιάζω, αυτή η μύρλα και αυτό το παράπονο κτλ. Και λέμε, okay, ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς μπορούμε να εμπλέξουμε και άλλους πολίτες, πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τοπική αυτοδιοίκηση. Η πρώτη φάση είναι το φεστιβάλ. Λίγο να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να καταλάβει, να καταλάβει τι γίνεται. Για να καταλάβω εγώ, εσείς αυτή η ομάδα των ενηλίκων μαζευτήκατε γιατί απλά συνειδητοποίησατε ότι μαζί μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα και στην πορεία προέκυψαν τα κάποια πράγματα? Εγώ είχα το όραμα να αλλάξω την πόλη και είχα βάλει ορίζοντα δεκαετίας. Έχουν περάσει από τότε 5 χρόνια. Βελάκια θα σου πετάνε ορισμένοι. Συνέχισε. Και φέτος έκανα εγώ πρόσκληση σε κάποιους ενήλικες από τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα και τελείως διαφορετικές και κομματικές τοποθετήσεις, να το πω. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν υπάρχει καμία κομματική τοποθέτηση στην ομάδα μας και ότι είναι καθαρά πολιτική η τοποθέτησή μας και ότι θα δώσουμε λύσεις. Δεν θα αναλύσουμε, δεν θα μπούμε πάλι σε κουβέντα ανάλυσης. Σε θεωρητικό πλαίσιο ή πάμε επί του πρακτέου? Ξεκινήσαμε να κάνουμε και ένα project με διαδρομές στην πόλη του Ηρακλείου και μέσα από αυτό το project, ένα application θέλαμε να κάνουμε, να αναδείξουμε προβλήματα που υπάρχουν, αλλά προτείνοντας ταυτόχρονα λύσεις. Αλλά επειδή θέλει αυτό χρόνο για να γίνει, ξεκινάμε με το φεστιβάλ, θα το παρουσιάσουμε και του χρόνου δεν θα δουλέψουμε πλέον μόνο σε επιμόρφωση, αλλά κάθε μέρα θα δουλεύετε και θα εργαζόμαστε διαφορετικά.
στρατηγικό project. Έχουμε κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Πώς φανταζόμαστε την Ηράκλειο Έξυπνη Πόλη. Έχει τρεις πυλώνες. Ηράκλειο Ευφυής Πόλη, Ηράκλειο Βιώσιμη Πόλη και Ηράκλειο Φιλική Πόλη. Όσον αφορά το Ευφυής Πόλη, έχει να κάνει με την παιδεία και την εκπαίδευση των κατοίκων. Όσον αφορά το Ηράκλειο Φιλική Πόλη, θέλουμε και φιλική και σε αμαία και σε τρίτη ηλικία και σε παιδιά, οικογένειες, που μιλάμε για τα εύκολα. Εύκολα. Για τα, αυτά που μιλάμε συχνά, αμαία και τρίτη ηλικία, αλλά οι οικογένειες είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που δεν έχουν χώρο τόσο εύκολα να στην πόλη. Να επιβιώσεις στην πόλη και να ζεις την καθημερινότητά ναι. σου, αν εξαιρέσεις την προσβασιμότητα, πάμε ακόμα και στον ελεύθερο χώρο που έχεις για τον ελεύθερο σου χρόνο με τα ναι. παιδιά και πώς θα περάσεις αυτό το χρόνο και πού θα τον περάσεις και με τι δραστηριότητες και πάει λέγοντας όλο αυτό το πράγμα. Και είναι και το Ηράκλειο Βιώσιμη Πόλη που είναι το περιβάλλον του Ηρακλείου. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο με ευλογημένο κλίμα. Και θεωρούμε ότι όλα είναι δεδομένα και ότι πάντα θα είναι έτσι. Οπότε σε αυτούς τους τρεις πυλώνες θα εργαστούμε από του χρόνου και το φεστιβάλ είναι μια αρχή. Για μας είναι γιορτή, γιατί θεωρούμε ότι πετύχαμε έναν στόχο φέτος, θέλουμε να τον επικοινωνήσουμε και να πάμε παρακάτω. Το σκεπτικό σας και τη φιλοσοφία σας. Λίγο σαν αντάρτικο μου κάνει αυτό, το αντάρτικο των πόλεων, υπό ποια έννοια. Ότι πάτε να δουλέψετε επί της ουσίας, είναι σαν να. Μου συστήνεις τώρα μία παρέα ανθρώπων που είπαν ότι εμείς θα την αλλάξουμε την πόλη μας. Όχι από μία θέση θεσμική, θα την αλλάξουμε σαν πολίτες εμείς οι ίδιοι στην καθημερινότητά μας, στη δική μας την προσωπική προσέγγιση στα πράγματα, στη δική μας την καθημερινή πρακτική και στο πώς θα επηρεάσουμε τους υπόλοιπους γύρω μας. Σαν μελισσούλες είσαστε, που πάτε και υποάζετε τα λουλουδάκια γύρω-γύρω, και ξέρει. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και. Ένα καλό που επίσης είδαμε και θέλουμε να το μεταφέρουμε επίσης είναι ότι δεν κοιτάζουμε το Ηράκλειο του μέλλοντος, αλλά κοιτάξαμε πρώτα το Ηράκλειο του παρελθόντος. Δηλαδή, είχαμε και έναν ιστορικό φιλόλογο, τον κύριο Ανδριώτη, ο οποίος μας έκανε επιμόρφωση στο πώς ήταν το Ηράκλειο από τουρκοκρατία μέχρι τώρα. Πώς σας βοήθησε, με ποιο τρόπο. Μας βοήθησε να βρούμε την ταυτότητά μας. Γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα στο μέλλον αν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, αν δεν ξέρεις τις ρίζες σου. Ναι. Υπάρχουν έξυπνες πόλεις στον κόσμο, όπως είναι το Milton Keynes, ένα project του Open University της Μεγάλης Βρετανίας, όπως είναι και στην Κορέα, τώρα μου διαφεύγει, έχω μπλοκάρει εδώ, δεν θυμάμαι την ονομασία, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το μηδέν. Δηλαδή, σε έναν χώρο, μπορεί να ήταν ένα χωριό, μπορεί να ήταν ένας ανοιχτός χώρος, είπανε πανεπιστήμια. Θα δημιουργήσουμε μία πόλη, όπως εμείς ορίζουμε την έξυπνη πόλη, full τεχνολογία, κτίρια για στέγαση, καλούν ανθρώπους, τους πληρώνουν αδρά και μένουν εκεί. Η εμπειρία των ανθρώπων που μένουν σε αυτές τις έξυπνες πόλεις φτιαγμένες από το μηδέν είναι ότι είμαστε περαστικοί, γιατί δεν υπάρχει μια... Η ρίζα. Το background αυτό το ιστορικό, αυτό η συνέχεια. Να. Νιώθουν σαν φιλοξενούμενοι. Ακριβώς. Σαν μέλλενος πειράματος. Ακριβώς. Και λέω βέβαια, σκέφτομαι ότι τα παιδιά αυτών των ανθρώπων θα δημιουργήσουν τις ρίζες, αλλά... Η πρώτη γενιά. Η πρώτη γενιά αισθάνεται ότι είναι τελείως περαστική και τότε όταν το διάβασα αυτό, λέω μάλλον χρειάζεται για να αλλάξουμε το Ηράκλειο να δούμε τι είναι το Ηράκλειο. Να το αναγνωρίσουμε. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όπως δουλεύεις με τον εαυτό σου. Έτσι, πρέπει να τον αναγνωρίσεις πρώτα, ναι. να δεις. Να αναγνωρίσεις και τα αρνητικά του και τα θετικά του. Αλλά και τα αρνητικά του και να δεις ότι βάσει των θετικών και των αρνητικών πώς κινείς από εδώ και πέρα. Ο καθένας έχει τα δικά του φίλτρα όμως, Ελένη. Για άλλα είναι για μένα ζητήματα μείζωνος σημασίας με αρνητικό πρόσημο, άλλα είναι αυτά που θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και τα έχω υψηλά στις προτεραιότητές μου. Και αντίστοιχα σε σένα και στον Δημήτρη και πάει λέγοντας στον Γιάννη, στον Νίκο, σε όλους τους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτή την ομάδα των πολιτών. Με ποιο τρόπο εσείς βρήκατε τις ισορροπίες σας, ώστε να δημιουργήσετε τις προτεραιότητές σας. Η δημοκρατία δηλαδή πώς δούλεψε σε εσάς, με τι κανόνες, αν έχει κανόνες. Θα πω ένα αστείο, φρατά. Έχουμε φάει και έχουμε πει πάρα πολύ μαζί. Τι εννοείς. Έχουμε δημιουργήσει... Με λίγο αλκοόλ, έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις για να γίνουμε παρέα, αλλά και σαν άνθρωποι τελικά αντιληφθήκαμε ότι στην αρχή ξεκινάνε όλες οι ομάδες ξεκινάνε σαν άτομα. Εγώ είμαι αυτός, κάνω αυτό, και θα προωθήσω το δικό μου συμφέρον. Ναι, και θα προωθήσω το δικό μου συμφέρον, ναι. Αλλά μετά, όσο πίνεις και τρως, και όσο κάνεις... ναι, λίγο βγαίνεις από τη δικιά σου θέση και βλέπεις κι άλλος πώς σκέφτεται και αναγνωρίζεις ιδέες. Είναι θέμα παιδείας βεβαίως και δεν έχουν όλη την παιδεία αυτή, αλλά είναι και θέμα έμπνευσης. Δηλαδή,
όταν βλέπεις ότι η ομάδα λειτουργεί καλά και ότι χαλαρώνεις και ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι και ότι η ιδέα σου ακούγεται και αναγνωρίζεται σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο πώς. Όχι η απόφαση της, γι' αυτό λέω μεταδημοκρατικό. Όχι της πλειοψηφίας. Δηλαδή, ναι, η πλειοψηφία, αλλά και η μειοψηφία έχει κάτι να πει. Οπότε σε επόμενη φάση αφομοιώνουμε και αυτό που θα πει και η μειοψηφία. Γι' αυτό μίλησα για μεταδημοκρατικό πλαίσιο, χρησιμοποίησα αυτή τη λίγο βαρύγδουπη έννοια. Θεωρούμε ότι επικοινωνώντας αυτή την ιδέα του αλλάζουμε την πόλη μας και την κάνουμε έξυπνη πόλη, όπως εννοείται, θα βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι, θα εμείς θα φτιάξουμε το 4-0. Νομίζουμε ότι θα μεταφέρουμε τέτοιου είδους έμπνευση που σιγά σιγά θα μπορούμε να αλλάξουμε. Είπαμε, με ορίζοντα ακόμα έχω 5-6 χρόνια. Θα αλλάξει λίγο η παιδεία, το πιστεύω. Τη φιλή σου τη βρήκες. Ναι, είναι κάθε Πέμπτη. Φοβερή. Και πρόσεξε τώρα, εγώ σ' ακούω και σκέφτομαι ότι όσοι ποτέ έχουμε δουλέψει σε ομάδες, αντιλαμβανόμαστε ότι μπαίνουμε στην ομάδα ως ατομικότητες και μάλιστα με πολύ ψηλά τύχη, ότι αυτός είμαι και αν δουλέψει στην ομάδα και αν δουλέψει, εγώ έχω φύγει. Έτσι, από εκείνη η πόρτα, σκασίλα μου, δεν με ενδιαφέρει, σιγά μην κατεβάσω εγώ τα δικά μου τα στάνταρς για να φτάσω στον άλλο. Συνειδητοποίησα ότι είμαστε τόσο διαφορετικοί και στην ουσία μας είμαστε τόσο ίδιοι. Μαλακώνεις, είτε φας, είτε πιείς, είτε απλά κουβεντιάς, είτε κλάψεις, είτε συζητείς, είτε γελάς με τον άλλο. Μαλακώνεις και αρχίζεις και γίνεσαι δεκτικός έτσι σε αυτό που θα σου δώσει. Θα πεις όμως ότι αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε με μία κοινή συνένεση και με ένα συμβόλαιο μεταξύ σας, ότι εμείς ερχόμαστε για αυτό το σκοπό όλοι μαζί. Οι πολίτες μίας πόλης έχουν αυτό το κοινό σημείο αναφοράς, ότι τι, εγώ έτυχα να γεννηθώ σε αυτή την πόλη. Πώς θα νιώσουμε αυτή τη συνεκτικότητα και το ότι είμαστε στην ίδια ομάδα όλοι. Νομίζω ότι από τη φύση μας όλοι θέλουμε να ανήκουμε και όχι μόνο να ανήκουμε σε μια ομάδα, αλλά να συμμετέχουμε και σε ένα κοινό όραμα. Νομίζω ότι μέχρι τώρα υπάρχει μια πολύ ωραία ομιλία στο TEDx γι' αυτό. Νομίζω ότι ο τρόπος που μας δείχνουν το πώς μπορούμε να συμμετέχουμε δεν είναι τόσο μαρκετινίστικος όσο μια διαφήμιση της Nike. Δηλαδή, ο τρόπος που θεωρούμε ότι μπορούμε να συμμετέχουμε, νομίζουμε ότι δεν θα έχει κανένα νόημα. Ναι. Και γι' αυτό λέμε, ας κοιτάξω εγώ τα δικά μου, ας κοιτάξω αυτό που μπορώ εγώ να αλλάξω και να κάνω τα δικά τους. Τελικά αυτό θα περάσει. Ναι. Τις αποφάσεις σε μία πόλη, στη δική μας την πόλη, τις παίρνουν οι άνθρωποι που είναι, που διοικούν το Δήμο, τις παίρνει ο Δήμαρχος με το Δημοτικό Συμβούλιο ή οι πολίτες επίσης μπορούν ουσιαστικά να έχουν, να παρέμβουν στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους και δεν μιλάω με θεσμικούς όρους ή πολιτικούς ή νομικούς ή συνταγματικούς. Στην ουσία μας, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να την αλλάξουμε. Αυτό που θα πω δεν είναι η άποψη δική μου, είναι τι συμβαίνει και σε άλλες έξυπνες πόλεις. Δηλαδή, ας μιλήσουμε για το Ηράκλειο. Στη Βαρκελόνη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι, που είναι στις top 10 έξυπνες πόλεις και θα παρουσιαστούν στο φεστιβάλ, έχουν αντιληφθεί οι θεσμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι χωρίς τους πολίτες δεν μπορούν να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Δηλαδή, όπως επίσης, θεωρούν ότι δεν είμαι μόνος μου σαν Δήμος, η εμπειρία άλλων Δήμων επίσης με επηρεάζει. Οπότε, υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση με άλλους Δήμους. Υπάρχει αλληλεπίδραση με ομάδες πολιτών, πάρα πολύ έντονη. Ενεργοί πολίτες. Ναι. Με φυσική παρουσία και ουσιαστική παρουσία. Βεβαίως. Και μάλιστα γίνεται, π.χ. και στην Ασία, Σιγκαπούρη, Σεούλ, γίνεται επιμόρφωση πολιτών. Εμείς κάναμε το Smart City Academy φέτος, με αυτή τη μικρή ομάδα ενηλίκων. Μακάρι να μεγαλώσει. Στη Σιγκαπούρη, στη Σεούλ, δίνουν φοροαπαλλαγές. Αν δώσεις. Κίνητρα. Ναι, δίνουν πάρα πολλά κίνητρα. Αν δώσεις το παλιό σου κινητό για απόσυρση, ώστε να το πάρει κάποιος που δεν μπορεί να το αγοράσει, σου δίνουν φοροαπαλλαγές. Και υπάρχουν και Smart City Academies που σε επιμορφώνουν σε τεχνολογία, στο πώς να συμμετέχεις. Προσέξτε, στο πώς να συμμετέχεις. Το θέλουν αυτό. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι έτσι πολύ εξελίσσεται. Για την οικονομία, όλα τα κοινή οικονομία, κακά τα ψέματα. Αλλά όταν βλέπουν σαν πόλεις ότι όταν συμμετέχουν οι πολίτες και προτείνουν λύση και βοηθούν στο να εφαρμοστούν, γιατί έτσι συντηρούνται, γιατί τώρα και στο Ηράκλειο το βλέπουμε, γίνονται πάρα πολλά. Γίνονται πράγματα. Μην είμαστε γκρινιάριδες, γίνονται πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν συντηρούνται, αφήνονται στην τύχη τους
και πεθαίνουν εντός εισαγωγικών. Όταν όμως έχουν επιμορφωθεί οι πολίτες, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να βοηθήσουν στη συντήρησή τους και να υπάρχει μια παιδεία, μια κουλτούρα, εξοικονομούνται τεράστια ποσά χρημάτων. Ακόμα και αυτό, αν θέλουμε να το δούμε πολύ ωφελημιστικά. Ας το δούμε έτσι, οικονομικά. Εξοικονομούνται πόροι. Πόσες φορές φωνάζουμε για τα σκουπίδια, για τις χαλασμένες παιδικές χαρές, για. Μα δεν μπορεί οποιοδήποτε, οποιαδήποτε δημοτική αρχή να κάθεται να κάνει το γονιό σου, το δάσκαλό σου ή το. Μα τον δεν είναι αστυνόμο, μην κάνει αυτό, μην κάνει. Μα δεν είναι η μαμά και ο μπαμπά σου. Δεν είσαι ενήλικα. Δηλαδή, δες την ευθύνη σου. Έχουμε την ίδια ευθύνη για την πόλη που Ακριβώς. ζούμε, για το σπίτι που ζούμε, για τις σχέσεις που καλλιεργούμε τον εαυτό μας και με όλους τους ανθρώπους γύρω μας. Μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Και να πω και κάτι. Όλοι οι υποψήφοι, κανένας από τους υποψήφιους που δεν. Μιλάμε τώρα για τις εκλογές που ήταν και πρόσφατες, δεν νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται για αυτή την πόλη. Και ενδιαφέρεται και θέλει να κάνει πράγματα και θα αξιοποιήσει κονδύλια που υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι και η δικιά μας ευθύνη. Αυτό την έννοια έχει το φεστιβάλ. Όχι τόσο να τα βάλουμε με το τι δεν κάνουν, κάνουν και θα κάνουν. Και πώς θα το κάνουμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να δώσουμε και εμείς κίνητρα στην τοπική αυτοδιοίκηση να μας συμπεριλάβει. Μεγάλη υπόθεση. Γενικώς αυτό καταλαβαίνω ότι είναι θέμα ομαδικότητα. Δουλεύουμε ομαδικά. Και παιδεία. Εγώ νομίζω ότι σε μια έξυπνη πόλη στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν 8, 9, 10 διαφορετικοί συνδυασμοί. Θα δημιουργείται μια ομάδα η οποία θα ζητάει από κοινού την συμμετοχή των πολιτών για να πάνε την πόλη τους παρακάτω. Γι' αυτό και δεν βάζω υποψηφιότητα. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι που το έχουν αυτό, τη διαπροσωπική νοημοσύνη. Εμείς θα δουλεύουμε για να στηρίζουμε τον όποιον και την όποια απόφαση παίρνουν και να μεταφέρουμε όσο γίνεται παιδεία. Γιατί σε αυτό δεν είναι υπεύθυνη, εντάξει. Πολιτική κάνεις από κάθε σημείο και θέση τη ζωή σου. Μπράβο. Με την καθημερινότητά σου. Και μπορείς να προσφέρεις και σε σένα και στο σύνολο με κάθε σου πράξη. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Μην μπερδευτείτε, δεν είναι υποψήφια, το επαναλαμβάνω, έχουν τελειώσει οι τη τοπική αυτοδιοίκηση εκλογέ. Ούτε γιατί και έχουμε ποτέ, και για τι άλλε τώρα, αλλά δεν μα αφορούν εμά αυτά. Εμείς θα δουλεύουμε με τις ομάδες μας. Στη ζωή και στην καθημερινότητά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Ματούλα Βασιλάκη στη θέση που βρίσκομαι εγώ, για να μιλήσουμε για αυτή τη δουλίτσα που κάνουμε με τον εαυτό μας για να φτάσουμε. Να έχουμε μια καλή σχέση με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας και να θέλουμε να είμαστε και συμμετοχικοί. Και γενικώς η ουσία ποια είναι αυτή τη ζωή που ζούμε, να τη ζούμε όμορφα, καλά και ευχάριστα. Διαφημίσεις.